Οξύς πόνος στη μέση, όσοι τον έχετε βιώσει ξέρετε πόσο μπορεί να μας καθυλώσει μέσα στην καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. 8 στους 10, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας θα το πάθουμε. Και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσούκαλα, φυσικοθεραπευτή, οστεοπαθητικό και καθηγητή Ackerman College. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Γεια σου. Γιατί λέω καθηγητής Ackerman College, διότι υπάρχει μία μέθοδος που λέγεται μέθοδος Ackerman. Mm-hmm. Ξεκίνησε από τη Σουηδία, από έναν Πολ Ackerman. Ο Πολ Ackerman αυτή τη στιγμή είναι καθηγητής ορθοπαιδικής στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα και είναι και επικεφαλής ερευνητής σε ομάδα ορθοπαιδικών για θέματα οσφιαλγίας και γενικός συνομιλητής σε μεγάλα συνέδρια οσφιαλγίας. Αυτή η μέθοδος λοιπόν υπόσχεται και θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Τσουκαλάς ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολύ αποτελεσματικά τον οξύ πόνο στη μέση, που είναι θέμα για πολλούς από εμάς. Να πούμε λίγο και το γεγονός ότι υπάρχει και εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο εργοφυσιολογίας, μελετάτε ως μέθοδος, έτσι. Το εργαστήριο φυσιολογίας. Φυσιολογίας, συγγνώμη Γιώργο. Ακριβώς, υπάρχει συνεργασία του Ινστιτούτου Ackerman με το εργαστήριο φυσιολογίας και υπάρχουν και ουσιαστικά ερευνητικές εργασίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου Ackerman στον οξύ πόνο στη μέση αλλά και στον αυχένα. Στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Στην Ιατρική Σχολή, Αθηνών. Στο εργαστήριο φυσιολογίας. Θέλω λίγο να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τι είναι αυτή η μέθοδος. Θα δούμε μετά την αποτελεσματικότητά της, έτσι όπως την έχουν δείξει οι κλινικές μελέτες. Πάμε στο spine, το ωραίο που έχεις φτιάξει εσύ. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν το έφτιαξε η Αλεξία Γερέμπεϊ, το έφτιαξε ο Γιώργος Τσουκαλάς. Γιατί πρέπει να μας εξηγήσει τι είναι ακριβώς αυτή η μέθοδος. Πάμε. Είναι εδώ η σπονδυλική στήλη. Spine. Ακριβώς. Βλέπουμε μία υγιή σπονδυλική στήλη με πάρα πολύ καλή ευθυγράμμιση. Όταν έχουμε έναν οξύπονο στη μέση, τι γίνεται. Χάνει τη σωστή ευθυγράμμιση. Δηλαδή, αυτό είναι το κεφάλι. Αυτό το κρατάω. Το κεφάλι, ναι. Οπότε, λόγω του μυϊκού σπασμού αρχίζει η σπονδυλική στήλη να χάνει την ευθυγράμμισή της και το σημαντικό που μας λέει... Να το χάσει λίγο ακόμα. Ακριβώς. Και το σημαντικό που μας λέει ο Ackerman είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη σπονδυλική στήλη σαν ολότητα. Από την οσφυϊκή μοίρα μέχρι το κεφάλι. Γιατί αν έχω μία λοξότητα στην πίελο και στην οσφυϊκή μοίρα, το κεφάλι θα αντισταθμίσει για να μπορούμε να διατηρούμε το βλέμμα μας οριζόντιο. Οπότε, σαν προσέγγιση θεραπευτική, θεραπεύουμε την οσφυϊκή μοίρα οπωσδήποτε της σπονδυλικής στήλης, αλλά και όλη τη σπονδυλική στήλη για να έχει τη σωστή ευθυγράμμιση. Δηλαδή, ενώ η σπονδυλική μας στήλη που αρχίζει από τη λεκάνη μέχρι τον μέχρι πάνω, μέχρι το κεφάλι, δεν πρέπει να μας νοιάζει μόνο ο πόνος που είναι εδώ. Ακριβώς. Ας το πούμε, κοιτάξτε. Ακριβώς. Δεν μας νοιάζει μόνο ο πόνος, μας νοιάζει γενικά σε αυτήν. Σε έναν οξύ πόνο θα έχω μία ανταλγική θέση συνήθως ή θα έχω έναν ευθειασμό, όπως βλέπουμε σε μία ακτινογραφία. Τώρα, σε ρωτώ εγώ, στη μέθοδο αυτή. Πονάει κάποιος. Mm-hmm. Γίνεται έτσι. Κοιτάξτε, χάνει την ισορροπία η σπονδυλική στήλη. Στη μέθοδο θα ξαναγίνει ευθεία. Αυτό. Θα ξαναγίνει. Αυτό. Και μιλάμε ότι είναι μία μέθοδος που έχει εφαρμογή στο 98% των ασθενών. Το 2% είναι σοβαρές παθολογίες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάταγμα, από την κλινική εξέταση ο ορθοπαιδικός καταλήξει ότι υπάρχει κάταγμα, αν υπάρχει καρκίνος, αν υπάρχουν σοβαρές αυτοάνωσα νοσήματα. Εκεί είναι το 2% των περιστατικών. Αλλά το 98% έχει εφαρμογή η μέθοδος Ackerman. Το θέμα μας είναι δηλαδή να ευθυγραμμίσεις εσύ ως ειδικός ή ειδικοί στη μέθοδο Ackerman να ευθυγραμμίσουν και πάλι τη σπονδυλική στήλη για να μειωθεί ο πόνος. Ακριβώς, γιατί δεν θέλουμε να γίνει αυτό που γίνεται συνήθως με τα παυσίπονα, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το σύμπτωμα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αιτία που είναι η κακή ευθυγράμμιση. Αυτό. Πονάμε και είμαστε έτσι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που λέγαμε με βάση την αποτελεσματικότητα, να δούμε την κάρτα, να δούμε την κάρτα. Τι μας λένε οι ειδικοί επιστήμονες, ότι σε μία... Υπάρχουν περιπτώσεις, θέλω να μου πεις από τη δική σου εμπειρία, διότι το βλέπουν αυτό οι τηλεθεατές. Ο οξύς πόνος στη μέση, που ξέρετε τι είναι απίστευτος και ανυπόφορος, μπορεί με αυτή τη μέθοδο να αντιμετωπιστεί σε μία. Δηλαδή έρχεται κάποιος σε σένα, εφαρμόζεις, κάνεις κάποια πράγματα που θα τα δούμε στην πορεία και φεύγει και είναι εντάξει. Ακριβώς. Τόσο πολύ. Ακριβώς. Είναι μια ξεχωριστή οντότητα ο οξύς πόνος στη μέση. Οπότε εκείνο που λέμε με τη μέθοδο Ackerman δεν χρειάζονται αυτό που συνήθως λέμε 20 φυσικοθεραπείες ή 15 φυσικοθεραπείες. Αλλά σε μία μέχρι 3 συνεδρίες
έχει φύγει ο οξύ πόνος στη μέση. Και αυτό θα το δούμε και στις κατευθυντήριες οδηγίες. Βλέπουμε ότι γι' αυτό στον οξύ πόνο στη μέση, στις κατευθυντήριες οδηγίες, σαν πρώτη γραμμή θεραπείας υπάρχει το spinal manipulation. Οι τεχνικές αυτές που χρησιμοποιούμε στη μέθοδο Άκερμαν. Υπάρχουν αυτό που λέμε guidelines, δηλαδή οδηγίες από διεθνείς εταιρείες, διεθνείς ιατρικές εταιρείες. Σωστό. Ναι. Και από την Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό NICE, από το American College of Physicians και από το American Pain Society. Ναι. Υπάρχουν, είναι σαφείς οι κατευθυντήριες οδηγίες για το. Ότι υπάρχει ως πρώτη γραμμή θεραπείας για τον οξύ πόνο στη μέση, το spinal manipulation. Να αλλάξουμε λίγο την κάρτα, να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε την συζήτηση, αφού λέμε για τις κατευθυντήριες οδηγίες. Βασικά αυτό που αντιμετωπίζετε και μας το εξήγησε ο Γιώργος Τσουκαλάς εκεί, στο ωραίο που έφτιαξε με τα κουτιά και το spine, τη σπονδυλική στήλη δηλαδή. Μπλοκάρουν οι αρθρώσεις επί της ουσίας και πονάμε, Γιώργο. Έχω πόνο στη μέση. Ναι. Φαίνεται αυτό, ακόμα και από τη βάδισή μου, ή συνεχίζω να περπατάω με έναν ευθυασμό σπονδυλική στήλη. Α. Εκείνο που λέμε είναι ότι δεν θέλουμε απλά να φύγει το σύμπτωμα που είναι, ναι, ο πόνος, αλλά να ξαναβρει η σπονδυλική στήλη τη σωστή βιομηχανική και λειτουργική που πρέπει να έχει. Μάλιστα. Οπότε αυτό κάνουμε με τη μέθοδο Άκερμαν. Θα μας τη δείξεις τώρα, γιατί έχει σημασία να δούμε μερικά, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Εισάξια μέθοδος με φαρμακευτική αγωγή. Μας το πες και λίγο πριν. Αυτό μας λένε οι καινούργιες μελέτες, ναι, ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι ίσης αξίας με την συνήθεια φαρμακευτική αγωγή και μάλιστα υπάρχουν και καλύτερα αποτελέσματα όταν τη συνδυάζουμε με ειδικές ασκήσεις σταθεροποίησης του κορμού. Το core stability που λέμε, ναι, για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί καλύτερα η σπονδυλική στήλη. Δηλαδή εδώ κοιλιακή ενδυνάμωση εδώ, ας πούμε. Έξυπνες ασκήσεις κοιλιακών, εγκαρσίου κοιλιακού, πολυσχηδούς, δηλαδή είναι το 10% έως 20% της δύναμης των κοιλιακών. Δεν χρειάζεται δηλαδή abdominal crunching, κατάλαβα, τα οποία μπορεί να επιδεινώσουν το πρόβλημα. Πάμε να το δούμε. Διότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Να δούμε κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιείται στη μέθοδο. Πρέπει να ξαπλώσω. Πρέπει να ξαπλώσω για να δούμε ο οξύς πόνος στη μέση. Μπράβο. Οπότε πάμε. Χρησιμοποιούμε την αξιολόγησή μας και την ψηλάφισή μας. Ψηλαφούμε όλη τη σπονδυλική στήλη από την πίελο, ναι, στην οσφυγική μοίρα μέχρι τη θωρακική μοίρα και τον αφιένα, ναι, ναι, και εφαρμόζουμε ήπιες τεχνικές ανάλογα με την ακτινολογική εικόνα που υπάρχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις κινητικές δυσλειτουργίες που υπάρχουν στη σπονδυλική στήλη. Δηλαδή έχω κάνει την ψηλάφισή, ναι, μου, έχω βρει τα επίπεδα που έχω το έλλειμμα και την υποκινητικότητα σπονδυλική στήλη και μέσω πολύ ήπιων εντοπισμένων ανώδυνων τεχνικών συνεχίζω τη θεραπεία μου, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τον αφιένα. Για τον, ναι, οξύ πόνο στη μέση. Ναι. Θα διορθώσω όλη τη στατική της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή εσύ εκεί που θα βάλεις τα χέρια σου θα είναι από το ύψος της λεκάνης, όπως είπαμε εκεί. Ακριβώς, θα ξεκινήσω τη θεραπεία από την οσφυγική μοίρα. Από την οσφυγική θα ανέβω στη θωρακική μοίρα και υπάρχουν ειδικές τεχνικές για την αφιενοθωρακική περιοχή και από ύπτια θέση για την αφιενική μοίρα. Αυτό που έκανες, να ξέρετε ότι έκανε κρακ-κρακ ήδη, δηλαδή η πλάτη είναι φοβερό. Ανώδυνα και ήπια. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λες, Γιώργο. Δηλαδή ένας άνθρωπος πονάει δεν θέλει να πονέσει και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Άρα είναι ανώδυνο αυτό που κάνεις εσύ. Ακριβώς. Ωραία. Και είναι μέχρι πάνω, ψηλά. Ωραία. Δηλαδή, εδώ πάνω μπορείς να μου πεις τι θα. Να δείξουμε λίγο. Άλλη μια κίνηση και είμαστε εντάξει. Ωραία. Δηλαδή, δείξε μου. Να βάλω το κεφάλι εδώ. Να βάλουμε το κεφάλι εκεί. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να τραβηχτώ. Ναι. Ωραία. Τόσο έτσι κάτω. Θα πρέπει να κουμπίσεις τελείως κάτω. Εντάξει. Ή το μέτωπό σου. Ναι. Και στη συνέχεια, αφού ψηλαφίσουμε την άνω θωρακική, για παράδειγμα, βρίσκουμε ένα μπλοκάρισμα στον Α7, σταθεροποιούμε με το πισωιδέ στον Α7. Φέρνουμε σε πλάγια κλίση την κεφαλή, όχι σε στροφή και κάνουμε κινητοποίηση με το 90% της δύναμής μας να βρίσκεται στον Α7, κινητοποίηση για να βελτιώσουμε το εύρος κίνησης. Συνήθως αυτός που θα έχει ένα μπλοκαρισμένο Α7, ο ώμος του θα βρίσκεται πιο ψηλά λόγω του μυϊκού σπασμού που θα έχει σε αυτή την περιοχή. Όντως πρέπει. Και ο δικός μου. Ακριβώς. Ναι, και το βρήκες, ε! Είναι φοβερό. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται. Καλά, δεν μπορούμε να σας το δείξουμε εμείς όλη του την έκταση. Συγγνώμη και αν έχει φύγει το μακιγιάζ γιατί ακούμπησα. Δεν πειράζει. Είπαμε, πόσο διαρκεί.
εκεί αυτό, 20 με 30. Γύρω στα 30 λεπτά χρειαζόμαστε και στη συνέχεια μέσα σε 10 λεπτά μπορούμε να δείξουμε τις ειδικές σταθεροποιητικές ασκήσεις για τον κορμό. Αλλά θέλουμε περίπου 30 λεπτά για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη θεραπεία με τη μέθοδο Άκερμαν σε όλη τη σπονδυλική στήλη για έναν οξύ πόνο στη μέση. Μπορεί να χρειαστεί ενδυνάμωση ή πάντα, μπορεί ή πάντα χρειάζονται αυτές οι ασκήσεις για μετά. Οι ασκήσεις χρειάζονται πάντα. Γιατί όταν έχω έναν οξύ πόνο στη μέση, οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι από το πρώτο 24ωρο υπάρχει αδυναμία, ιδίως στους πολυσχηδείς, αλλά και κακός συντονισμός σε όλους τους σταθεροποιούς μυς της σπονδυλικής στήλης. Ποιες, μου είπες εσύ, το 98% των ανθρώπων, στο 98% μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος Άκερμαν. Για πες μου και ηλικίες. Οι ηλικίες μπορεί να ξεκινάνε από την ηλικία των 4, όπως μας λέει ο καθηγητής Πολ Άκερμαν, για περιπτώσεις ανάπτυξης και φυσιολογικής ανάπτυξης σπονδυλικής στήλη σε μια σκολίωση ενός νέου παιδιού, από την ηλικία των 4 μέχρι την ηλικία των 70-80 ετών, εάν έχουμε καλή βιολογική ηλικία. Στα οστά ή στα... Ακριβώς, να μην έχουμε ακριβώς, προβλήματα, έτσι. Να μην έτσι. Έχουμε άλλα προβλήματα υγείας. Να σε ρωτήσω για κάτι. Άρα, με αυτό που μου είπες, νομίζω ότι είναι για τον οξύ πόνο, είναι και για άλλα θέματα ως μέθοδος. Στις κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρεται σαν πρώτη γραμμή θεραπείας τόσο οξύς, για τον οξύ πόνο στη μέση, όσο για τον υποξύ και για το χρόνιο. Για το χρόνιο είναι μια διαφορετική οντότητα, γιατί εκεί έχουμε κεντρική ευαισθητοποίηση, αλλά και για τον πόνο στο θώρακα και τον πόνο στον αυχένα. Όπως είχες εσύ τον Α7 σε λίγο διαφορετική θέση. Πω, θα το κάνουμε αυτό, να ξέρω, το ξαναδείξουμε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσουκαλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.